Το να αποφασίζουμε κάτι, να αγοράσουμε, να σπουδάσουμε, να κάνουμε στη ζωή μας, επειδή το κάνουν όλοι, πραγματικά λειτουργούμε σαν τυφλοί. Διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουν όλοι, πέρα από αυτούς που είναι γύρω μας. Και που ξέρουμε ότι αυτοί που είναι γύρω μας, στην κρυφή του ζωή, δεν είναι κακοποιητές σκληροί, δεν είναι βιαστές, δεν χτυπούν τη γυναίκα τους, δεν κλέβουν από τα παιδιά τους. Νομίζετε ότι είναι μακριά μας όλα αυτά? Σε καμία περίπτωση. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπορεί να συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα και να έχουν χτίσει ένα προφίλ εξωτερικό άψογο. Καθόλου να μην φαίνεται πόσο διαβρωμένοι είναι. Όταν λοιπόν αποφασίζεις κάτι, τι βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που γίνεται απλά γύρω μας και μπορεί να γεννηθήκαμε σε ένα περιβάλλον πολύ διεφθαρμένο. Άρχισε να ανακαλύπτεις τι άλλο υπάρχει εκεί έξω, μακρύτερα από εσένα και από το άμεσο περιβάλλον σου, και θα καταλάβεις πολλά. Και κάτι ακόμα. Αν κυνηγήσεις τα χρήματα ή τη δόξα, αυτομάτως χάνεις πολύ μεγάλες αλήθειες της ζωής. Θα σου αποκαλυφθούν, αλλά θα σου αποκαλυφθούν με πόνο. Αν αποφασίζεις μία δουλειά που σου δίνει τρομερά ωφέλη, αλλά κάνει κακό σε άλλους, θα αποκαλυφθεί αυτή η αλήθεια, αλλά θα αποκαλυφθεί με πόνο χρόνια μετά. Αν μπορείς όλα αυτά να τα σώσεις από πολύ νωρίς, κάτω. Και ένα τελευταίο. Οι Πανελλήνιες έχουν βοηθήσει πολλά παιδιά να βρουν δουλειά μετά. Είναι έτσι δρομολογημένες, ώστε οι πλούσιοι να βρίσκουν υπαλλήλους. Αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου από την τεχνητή μιζέρια και τη φτώχεια, και δεν έχεις βρει μέσω Πανελληνίων κάτι που να αγαπάς, μην ακολουθήσεις τις Πανελλήνιες. Αν έχεις βρει κάτι που να αγαπάς, μη φοβάσαι τίποτα. Θα σε οδηγήσει η αγάπη ενστικτοδός σου.